Επιστρέψαμε με άλλο εντελώς θέμα. Άλλο εντελώς αέρα, άλλο θέμα. Εξίσου όμως θετικό. Ναι. Και επικοδομητικό. Και ειδικά για τις γυναίκες. Εξίσου επικοδομητικό, γιατί χρειαζόμαστε να μάθουμε. Χρειαζόμαστε τα φώτα της καλεσμένης μας. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά θα αρχίσουν σε λίγο τα παράπονα. Γιατί έχουμε πιάσει μόνο τα γυναικεία θέματα, όχι από πριν, τώρα εννοώ. Και κάθε φορά με την αγαπητή Άννα Καλαϊτζάκη. Καλώς ήρθες και πάλι. Μας ομόρφινες στο πλατό για άλλη μια φορά. Και εμένα τα κορίτσια μου, αυτά που βλέπω. Αλλά και πάλι θα δείξουμε κάτι γυναικείο, νομίζω. Δεν ασχολείσαι με τα εκπαιδευτικά, αλλά έρχεσαι εδώ και μας μαθαίνεις. Αυτό ακριβώς. Σήμερα τι θα μας μάθεις? Σήμερα, κορίτσια μου, θα μάθουμε για τα βασικά top που πρέπει να έχουμε όλες φέτος στην ντουλάπα μας. Δηλαδή, πανώ, για να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση, υπάρχουν χιλιάδες top στην αγορά. Εγώ έχω διαλέξει από αυτά τα πιο in fashion για φέτος το καλοκαίρι και θα σας τα παρουσιάσω. Από αυτά τώρα θα επιλέξετε εσείς τι σας αρέσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα που έχεις επιλέξει, γιατί δεν ξέρουμε τι να βάλουμε με σορτζάκι, δεν ξέρουμε τι να βάλουμε με φούστα, με πατελόνι. Καλοκαίρι είναι. Αυτό ακριβώς. Και πρέπει όλες μας να έχουμε στην τουλάπα μας πάρα πολλά top. Η αλήθεια πάντα έχουμε. Γιατί αλλάζει. Ένα πατελόνι μπορείς να το κάνεις πρόχειρο ή πιο καλό, ανάλογα με το πάνω μέρος. Μας προσφέρουν περισσότερα είδη συνδυασμών. Το ίδιο παντελόνι μπορούμε να το φορέσουμε 3-4 διαφορετικά top κάθε φορά και να έχουμε ένα τελείως διαφορετικό ντύσιμο. Οπότε καταλαβαίνετε τη χρησιμότητα και τη σημαντικότητα αυτών, λοιπόν. Mm-hmm. Για να δούμε τι για θα να περάσουμε. Λοιπόν, αν διακρίνω από τις εκφράσεις σας, ξέρω, δεν είναι ο όγκος το αγαπημένο σας. Δεν είναι το αγαπημένο σας. Και ειδικά για αυτές τις θερμοκρασίες. Το έχουμε δει όμως, να το φοράνε. Ναι. Κοιτάξτε, in fashion υποτίθεται είναι ότι είναι σε διαφάνεια και σε όγκο, μανίκι ή γενικά σε όλο το top. Μπορεί να γίνει πολύ στιλάτο αν το συνδυάσουμε με στιλάτο παντελόνι είτε σορτσάκι. Καλύτερα σορτσάκι, γιατί τόσο πράγμα πάνω στενό, και ναι. Κάτω, όγκο δεν ζέστη βάζουμε. Πολύ. Ναι, όγκο δεν βάζουμε σε αυτό, γιατί από μόνο το έχει όγκο και για να... Επειδή υπάρχει και μία δυσφορία ως προς το χρώμα, καλύτερα να το επιλέξουμε σε νιούτ αποχρώσεις και αυτά για τις πιο τολμηρές κάτι σε φούξια όπως βλέπουμε στη φωτογραφία. Σίγουρα τραβάει τα βλέμματα κάτι τέτοιο. Να, ναι. Δηλαδή δεν πρέπει να είσαι παρατήρητη. Αυτό το πετυχαίνεις. Όχι, με φάνεια είναι παιδιά, εντάξει πώς μας κάσει, είναι όλο ναι, υπάρχει φιγουράρι σε πολλές βιτρίνες το συγκεκριμένο. Τώρα. Είναι ωραίο και οι φιόγγοι. Που τους βλέπω. Ναι, και οι φιόγγοι είναι ωραίοι, μου αρέσουν οι φιόγγοι. Ένα γκέρλι έτσι, στοιχείο. Εντάξει, απλά νομίζω ότι είναι λίγο πιο χειμερινό. Δηλαδή όχι, θα μπορούσα αυτό σε μαύρο χρώμα ή σε πουά, θα το βάλω χειμώνα. Επειδή είναι μανίκια, το λέω. Ναι, συνήθως το βράδυ το έχουν πιο πολύ, επειδή ακριβώς είναι διαφάνεια, μπορούμε να το φορέσουμε το καλοκαίρι και για όλη τη σεζόν θα το φορέσουμε, απλά πιο πολύ για βράδυ. Ναι, ωραία. Αυτό γιατί καθημερινό τώρα είναι λίγο too much. Ναι, ναι. Και στρεμπά. Τέτοια έχω από όλα τα χρώματα. Λοιπόν, ήμουν σίγουρη, σε αυτό μου δεν αμφέβαλα καθόλου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί? Εγώ, να την πω τη γνώμη μου, δεν μου αρέσουν αυτά του στυλ τα μπλουζάκια. Ναι, είναι πολύ. Θεωρώ ότι είναι για μωράκια. Για κορούλες. Ακριβώς. Εγώ δεν συμφωνώ. Θυμόμαστε όλες λοιπόν στην ηλικία των 5 μέχρι 10 χρόνων που φορούσαμε αυτά τα μπλουζάκια. Η Νίκη βέβαια τα φοράει ακόμα. Γιατί υπάρχει ένα επαλπιδισμό ακόμα και μετά την ηλικία των 25. Είναι πολύ γλυκούλιγα. Γιατί δηλαδή. Και είναι και πολύ άνετα. Είναι σίγουρα άνετα. Ναι. Με πατελώνες. Μια ρενοπή girly διάθεση όσες έχουν. Και όσες θέλουν να ξανανιώσουν αυτή την αρενοπότητα, την αγνότητα, την παιδικότητα. Ποια αρενοπότητα, η αρενοπότητα είναι ένας των 5 χρόνων. Εμένα αυτό το μπλουζάκι μου κάνει πολύ θηλυκό. Είναι κοριτσίστικο. Είναι άλλο το θηλυκό και άλλο το κοριτσίστικο. Είναι γκέρλι, ωραίο. Πολύ ωραίο, το έχω δει και μου αρέσει να το βλέπω να το φοράνε. Έτσι πως το φοράει η κοπέλα με άσπρο πατελονάκι, μου αρέσει. Μελινό πατελονάκι θα ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο είναι με αέρινες φουστίτσες, σανταλάκι από κάτω. Με τζινάκι. Ναι, τζιν έτσι, είναι πιο φαντουλό. Ναι, ναι, και φουστίτσες, σορτσάκι, μπορείς να το συνδυάσεις ό,τι θες. Για μια πιο χαλαρή διάθεση όταν έχεις. Μπορείς να το συνδυάσεις. Ναι. Μπορείς, εντάξει, ναι. Δεν είναι τελείως αρνητικό. Ναι. Αυτό ας πούμε μου αρέσει πάρα πολύ. Το πλεκτό της γιαγιάς. Το δαντελωτό πλεκτό. Ναι, το πλεκτό. Κάνει λάθος βέβαια, ναι. Είναι πολύ, είναι πολύ σικάτο, πολύ κλασάτο. Είναι το αγαπημένο. Ναι, όχι, κι εγώ έχω τέτοια πολλά. Τον γαλίδων. Αλλά έτσι δεν το λέμε, τη δαντέλα της γιαγιάς. Όχι. Είναι το κέντημα. Ό,τι περιέχει κέντημα είναι πολύ στη μόδα. Είναι ωραία.
Και το Total White είναι πάρα πολύ ωραίο που το έχει βάλει. Μπράβο, Άννα. Ναι, και μπορείτε να το φορήσετε είτε με ασορτή πλουζάκι παντελονάκι σε αυτό το ύφος ή με τζιν. Συνήθως με κομμάτια τζιν θα φορεθεί για να αναδείξει. Ναι. Και εγώ το βάζω με και τζιν. Με μπες πατελόνι, πατελόνι. Στενό βέβαια, που έχει ναι. μικρή μπροστά και ένα ταμπά παπουτσάκι με ταμπαζονούλα. Μπαίνει. Αυτό είναι πιο κύριλε. Σαν... Είναι για πιο βράδυ. Ναι. Εγώ το προτιμώ με τζιν αυτό, είμαι το ίδιο ακριβώς, πάνω κάτω, πολύ, ναι. Έτσι. Το πολύ ωραία φορέματα από τέτοια το πρωί και με τα μπακ αξεσουάρ. Συνδυάζεται πολύ ωραία αυτό. Και αλλάζει ανάλογα με τα αξεσουάρ. Ναι. Δηλαδή μπορείς να το φορέσεις το πρωί και έτσι καλό. Ένα κότσο, ωραία τα μαλάκια της, δεν φοράει έντονα αξεσουάρ, ούτε έντονα βαμμένη. Το ίδιο ντύσιμο με έντονο αξεσουάρ, λίγο πιο έντονο βάψιμο κάτω τα μαλλιά, το φοράς και βράδυ. Αυτό και ακριβώς. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες σχεδιαστές οι οποίοι λανσάρουν τέτοιο στυλ νηφικά, πολύ μπόχο, και είναι φόρεμα λευκό τέτοια μορφή. Παραλία, παντρεύουν στην παραλία. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερο αυτό το στυλ το προωθούν, η αλήθεια είναι, γιατί εκφράζει έτσι την αεροπότητα του καλοκαιριού, μία δροσιά. Και είναι πάντα κλασά το κομμάτι. Δηλαδή θα το έχετε. Αν το πάρετε και το επιλέξετε, θα το έχετε μια ζωή στην ντουλάπα σας, γιατί είναι σικάτο και κλασικό basic. Κομμάτι. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια επιλογή πολύ safe. Όντως. Παιδιά, εδώ τώρα ναι. Το αγαπημένο όλων μας. Πλάκα κάνω, φυσικά. Είναι μπλούζα αυτό, τι αλλά t-shirt. Δεν μπορώ να το παραλείψω, διότι υπάρχουν και φορέματα, τα γούστα αυτά. Μπλούζες. Που το επικροτούν το συγκεκριμένο στυλ. Tie-dye. Το είδαν πολύ με τις πολυεθνικές πάλι φέτος, έχουν βγει πάρα πάρα πολλά τέτοια σχέδια. Ναι, ναι, ναι. Το ξεβαμένο, ξέρετε. Δεν μου αρέσει καθόλου. Κοιτάξτε, είναι το, η κουλτούρα ενός σέρφερ που έχει μεταπηδήσει στην πόλη, ας το πούμε. Αυτή η μόδα ήταν όταν πήγαινα στο γυμνάσιο. Ναι. Το ίδιο, το είχα ναι, και πάλι αγορίστηκε. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι κοριτσάκια να φοράνε τέτοια. Θέλετε να έχετε ένα oversize, είναι πολύ ωραίο για παραλία. Να το φορέσετε για παραλία στο φορεματάκι για παραλία. Μια χαρά θα είναι, ναι. Πιάσει μια σανίδα να είσαι γνήσια μετά. Ναι, με ένα ωραίο καπελάκι, έτσι μια ωραία selfie, μια χαρά θα το τόσο. Αλλά το συγκεκριμένο δεν ήταν ωραίο. Λοιπόν, αυτό το μπλουζάκι, μπράβο, πολύ ωραίο. Τέλειο. Ναι. Και ο συνδυασμός. Μπλουζάκι με έξω ώμους και διάφορα δεσίματα εδώ στη μέση. Θεωρώ ότι ο ώμος εδώ το... Πολύ φιλικό και όχι θώρακας. Πώς το λέμε. Το στέρνο. Το στέρνο. Τώρα είναι εδώ, το στέρνο. Και αυτό και η ώμη και όλοι όμως οτιδήποτε εδώ. Θεωρώ ότι είναι το πιο φιλικό σημείο μιας γυναίκας. Ισχύει. Φιλικό. Φιλικό. Θέλω να πω εδώ ότι το συγκεκριμένο στυλ ρούχου είναι ωραίο να το φοράμε με ένα πιο φαρδί παντελόνι από κάτω, παντελόνες κυρίως, ή αλλιώς σε μονοχρωμία. Στενό παντελόνι, δηλαδή στην ίδια φιλοσοφία, tailor ντύσιμο δηλαδή. Στενό παντελόνι με το ίδιο ύφος μπλουζάκι. Ή αλλιώς με φαρδί παντελόνι μπορεί να φορεθεί και σε wedding καταστάσεις, για πιο καλό βράδυ, αλλά και καθημερινό. Τύπου είναι set ή ολόσωμη φόρμα, θα μπορούσε να φαίνεται έτσι. Ναι, θα το προτιμούσε, αν το αγοράσετε, θα το προτιμήσετε πιο πολύ σε αποχρώσεις safe, nude. Όχι πολλά animal print, διότι μπορεί να έχει δεσίματα εδώ έξω όμοι, οπότε μπορεί να παραπέμψει λίγο σε too kit. Much. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Αχ, και αυτά μου αρέσουν. Και αυτό, τι μας εκπέμπει. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα girly, τι κάνουμε. Είναι μια καινούρια, εντελώς άφηξη, φέτος το καλοκαίρι. Ναι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Να μας πούνε και τα αγόρια την άποψή τους. Μια καινούργια λοιπόν εντελώς άφηξη φέτος το καλοκαίρι. Ήταν και πριν 10 χρόνια. Το έχω αποδώσει. τετράγωνο ντεκολτέ. παραπέμπει ένα ρομαντικό ύφος και αυτό. Και γκέρλι κατάσταση μπορώ να πω. Είναι του μπαλέτου στυλ αυτό. Θα πω. Περί. Ναι. Τέτοια μανίκια στο μπαλέτο δεν ποιο είναι το στυλ. Αλλά είναι ωραίο, είναι γκέρλι. Και είναι και safe. Το βάζεις δηλαδή και αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν νομίζω ότι θα το βάλεις και θα θεωρηθείς κακοντημένη. Όχι. Είτε σε μονόχρωμο θα το δούμε. Αλλά είναι κοριτσιστικό. Είτε σε μονόχρωμο ή με σχεδιάκια πάνω, animal print, διάφορα, καρτούλες, λουλουδάκια. Καλά, και καθημερινό ή για πιο βραδάκι κάτι πιο μονόχρωμο. Θα μπορούσε το μανικάκι να κατέβει και να είναι. Κοντομάνικο έτσι, φυσικά, ναι. Έτσι. Όλο έξω. Σημαντικό ωραία. Είναι. Όσοι αγοράσουν ένα τέτοιο top, θα πρέπει να παρατηρήσουν να
εδώ στο στήθος και στο κορμό να είναι ακριβές η τοποθέτησή του, δηλαδή να εφαρμόζει ακριβώς, ναι, για να, για να αναδείξει το μπούστο, γιατί αλλιώς δεν θα είναι καλό. Επειδή το αποτέλεσμα είναι λάστιχο, νομίζω ότι δεν είναι και εύκολο να μας είναι μεγάλο. Τώρα να μας είναι μικρό, κοίτα, καμιά φορά υπάρχουν φάσματα που μικρά. Δεν είναι καλά. Εγώ το έχω διαλέξει όχι επειδή έχει το λάστιχο, γενικά το ντεκολτέ, το τετράγωνο, μπορεί να είναι και ύφασμα απλά. Απλά πρέπει να είναι πολύ στενό. Καλό εδώ, να εφαρμόζει ακριβώς για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Τον όγκο στο μανίκι. Αυτό ακριβώς. Κλασικό επίσης. Επίσης, μου αρέσουν αυτά εδώ. Που δένουν στο λαιμό, όπως είπα, είναι στην ίδια φιλοσοφία με αυτό που είπαμε πριν με τους έξι ώμους. Ναι, είναι ωραίος αυτός ο λαιμός. Και αυτό θηλυκό κομμάτι, σεξι. Μπορεί να φορεθεί τα από το πρωί. Με... Δεν τρελαίνονται τα αγόρια. Σε λίγο θα μπείτε να μας πιο πολύ, πείτε, θα μπείτε να μας πείτε ποια είναι τα ιδανικά μπλουζάκια για εσάς. Απορία το έχω. Ναι, κανόνες αυτό δεν είναι για τον αέρα. Τίποτα βασικά, για αυτούς δεν είναι τίποτα. Μόνο τα ισόρουχα δεν είναι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ chic για εμένα. Είναι ωραίο και το βάζεις και αυτό από το πρωί. Το βασικό, έχετε καταλάβει, για μένα είναι ένα ρούχο να το βάζεις και πρωί και βράδυ. Το συγκεκριμένο, ναι, μπορεί να μπει. Θα το βρούμε και με σχεδιάκια πάνω, το μονόχρωμο, και ναι. Με κοντή φουστίτσα, έτσι αερίνη, πολύ ωραίο, τζινάκι. Αναδεικνύει και αυτό τους ώμους, βεβαίως. Το είπαμε και πριν, και τα χέρια, ειδικά άμα είναι καλλιγράμμαστε τα δικά σου ανούλα και μου. Έχω διαβάσει ότι είναι ένα τρίκ τα μπλουζάκια αυτά, για όποιους έχουν μικρή πλάτη, επειδή ακριβώς μεγαλώνει εδώ, τη μεγαλώνει. Τη μεγαλώνει. Οπότε, εμένα που έχω μικρή πλάτη, να μην τα βάζουν. Εντάξει, σημαντικό. Δεν είναι ότι θα σε κάνει ακόμη πιο μεγάλη, αλλά τονίζει εδώ. Αυτό που δεν έχεις. Σημαντικό να πούμε εδώ, γιατί το βλέπω πολύ συχνά στον δρόμο όταν περπατάω. Δεν φοράμε σουτιέν κανονικό, φοράμε στράβες σουτιέν. Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί χαλάει όλη την αισθητική, τη θηλυκότητα της μπλούζας. Δεν είναι ωραίο, όντως. Συμφωνείς, έχεις δίκιο. Τι σκουλαρίκια βάζουμε με μια τέτοια μπλούζα που είναι το ύφασμα κοντά εδώ στο λαιμό? Σκουλαρίκια, είτε θα... Βασικά, τι και να φορέσουμε, είτε μεγάλα, από κρίκους, μέχρι και αυτά που είναι πάνω στο αυτί, σε λίγο πιο μεγάλο όμως μέγεθος, μπίλιας ας πούμε, αρκετά μεγάλης, μπορεί να συνδυαστεί άνετα. Μην φορέσετε πολύ μικρό σκουλαρί και να μην φανεί. Αυτό. Επίσης, μπορούμε να χωρέσουμε κόσμημα εδώ στο μπράτσο, που είναι πολύ ωραίο. Και αρχαιοελληνικό. Ναι, ίσως αρχαιοελληνικό, είτε κάτω στον καρπό, το κλασικό. Ναι, σαν χειροπέδα. Ή και τα δύο χέρια. Ή και τα πάντα. Και αυτό μπορούμε. Αν θέλεις να τραβήξεις τα βλέμματα. Αυτό ακριβώς. Είναι και αυτό, όλα αυτά που δείξαμε μέχρι στιγμής είναι επιλογές που μπορούμε να βγάλουμε... Τα basic κομμάτια που πρέπει να έχουμε. Ασπροπρόσωπες. Να πούμε ότι τα έχουμε δει στην αγορά. Δηλαδή υπάρχουν, σε πάρα πολλά χρώματα, σε πάρα πολλά υφάσματα. Και οικονομικά. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορούμε να βρούμε σε όλες τις τιμές, για όλα τα βαλάνια που λένε. Οπότε είμαι σίγουρη πως αν κάνετε μία βόλτα στην αγορά, θα μπορέσετε να βρείτε κάτι που να σας ταιριάσει στην προσωπικότητα, στο χαρακτήρα, στο σωματότυπο και βεβαίως να εκπροσωπεί την ντουλάπα σας και το σωματότυπό σας. Ανούλα, είσαι τρομερή. Λοιπόν, τι θα κάναμε χωρίς εσένα. Για να βάλουμε όμως όλα αυτά που μας πρότεινες, πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο με το σώμα μας.